Τα βλέμματα στο ρήγμα των Αλκιονίδων στον Ανατολικό Κορινθιακό Κόλπο στρέφουν με ιδιαίτερη προσοχή οι σεισμολόγοι Άκη Τσελέντη και Φθήμιο Λέκα. Οι δύο έγκριτοι επιστήμονε με νέε τοποθετήσει του εκφράζουν την ανησυχία του. Ο σεισμολόγο Άκη Τσελέντη τόνισε, αν γίνει στην περιοχή των Αλκιονίδων στον Κορινθιακό κάποιο σεισμό θα είναι περίπου 6 με 6,5 ρίχτερ. Όσο πιο κοντά στην Αθήνα είναι θα έχουμε και προβλήματα. Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι έχει ενημέρωση για περιοχές σε σεισμική διέγερση όπως οι Αλκιονίδες, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη. Μάλιστα, ο κύριος Λέκας ανακοίνωσε ότι καταργήθηκε η Επιτροπή Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου και συγκροτήθηκε νέα πενταμελής επιτροπή με αντικείμενο την εκτίμηση αλλά και διαχείριση σεισμικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι ο διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Ακη είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την περιοχή των Αλκιονίδων, αποκαλύπτοντα μάλιστα ότι έχει ενημερώσει του αρμόδιου φορεί και τον κύριο Λέκα και για άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Όπω τόνισε μεταξύ άλλων, ανησυχούμε για το ρήγμα στον ανατολικό Κορινθιακό κόλπο. Το έχω πει εδώ και κάποιε μέρε και δέχτηκα επιθέσει. Ο Ανατολικός Κορινθιακός έχει μαζέψει πολλή ενέργεια, 40 χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή θα κάνει κάποιο σεισμό. Αν γίνει σε αυτή την περιοχή κάποιο σεισμό θα είναι περίπου 6 με 6,5 ρίχτερ. Όσο πιο κοντά στην Αθήνα είναι θα έχουμε και προβλήματα. Στην Αθήνα υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε ένα πολεοδομικό ιστό είναι παλιός. Τα κτίρια που έχουν χτιστεί πριν από το 60 και το 50 είναι ευάλωτα. Φανταστείτε σε ένα σεισμό να έχουμε μια κατάρρευση κτηρίου και διαρροή φυσικού αερίου. Θα καεί όλη αυτή η περιοχή.